Τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Σε καιρούς πανδημίας τα πράγματα δυσκολεύουν και στα μέρη μας στην Νότιο Ασία. Μεγαλοβδομάδα και περιορισμοί είναι αρκετοί και μάλιστα καθημερινά αλλάζουν ανάλογα με τα κρούσματα που υπάρχουν αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη. Και ενώ μπορείς να δεχτείς για παράδειγμα 10 άτομα στην εκκλησία για μια ακολουθία, αμέσως αλλάζει το μέτρο από μέρα σε μέρα και θα πρέπει κάποιοι να κυρώσουν και να μην έρθουν και να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Οπότε είναι πραγματικά πρόκληση να θέλεις να στολίσεις επιτάφιο Μεγάλη Παρασκευή, αφού θα πρέπει να πάμε βάσει των κανονισμών και των περιορισμών που ορίζει η εδώ κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Χρόνια πολλά. Είναι Μεγάλη Παρασκευή και είμαστε εδώ στη Σιγκαπούρη, στον χώρο το μικρό που είναι η εκκλησία μας, ο ναός της Αναστάσεως του Κυρίου στη Σιγκαπούρη, ο μικρός αυτός χώρος που έχει διαμορφωθεί ως ναός να είναι η πυρήνα της Ορθόδοξης κοινότητας εδώ, σε αυτή την πόλη, στη Σιγκαπούρη. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε αυτό το νέο, ότι η Σιγκαπούρη είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατο να αγοράσουμε κάτι ή να χτίσουμε ένα ναό εδώ πέρα στη Σιγκαπούρη. Οπότε τα πράγματα είναι περιορισμένα, αλλά όμως δεν μας λείπει η προσπάθεια, το μεράκι, η θέληση και η καλή διάθεση. Έτσι λοιπόν, Μεγάλη Παρασκευή, δεν με αφήσαν μόνο μου, αλλά οι κυρίες πρωτίστως εδώ της ενορίας ήρθανε και στολίσαμε όλοι μαζί τον επιτάφιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμένα με αφήσαν λίγο στη γωνία. Εκείνες στολίσαν και πολύ καλά κάναν, γιατί η δουλειά που κάναν ήταν και φέτος εξαιρετική και τους αξίζει κάθε έπαινος και κάθε θαυμασμός. Μια μικρή γεύση από την Μεγάλη Παρασκευή εδώ στη Σιγκαπούρη, που προσπαθούμε κι εμείς, όσο μακριά κι αν είμαστε από κάποιες ορθόδοξες χώρες και εδώ στην Νότιο Ασία, να γιορτάζουμε αυτές τις Άγιες ημέρες και να τελούμε τις ιερές ακολουθίες. Thank you.
Της άφρας του και αρήτου σου ταφείς. When thy mother saw thee brought to slaughter, O lamb, she was stabbed with painful torment, her anguish sobs called the flock to join her bitter cries. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά σε όλους, αναμένοντας την Ανάσταση του Θεανθρώπου, αναμένοντας η Ανάσταση να μας αλλάξει όλους και να μας δώσει πραγματικά χαρά στην ζωή μας, που ίσως αυτή την περίοδο να μην είναι τόσο χαρούμενη, αφού είτε με την πανδημία είτε με ένα άλλο σωρό προβλήματα που υπάρχουν, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει σχεδόν για όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Παναγιά Αντάμα.